Κλήθηκε να σχολιάσει και τον κύριο Κασελάκη, βεβαίω. Εντάξει, εκεί σχολίασε το γεγονό ότι ο κύριο Κασελάκης αποφάσισε να φύγει για τι ΗΠΑ για προσωπική του υπόθεση την Κυριακή των εκλογών. Αφού ψήφισε, όπω είπε πάντω, ο κύριο Κασελάκη. Και βεβαίω εξέφρασε την άποψή του. Είπε πω η επικοινωνία είναι δευτερεύουσα μπροστά στην ουσία. Ήταν και αυτό ένα έτσι, α, σχόλιο. Και από εκεί και πέρα είπε πω έχει λίγο ακόμα χρόνο για να α, συγχρονιστεί με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτά ήταν τα σχόλια α, του Πρωθυπουργού. Α, τον τώρα, εγώ θα τολμήσω να πω ότι τα σχόλια του Πρωθυπουργού σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να ήταν και πιο ήπια από αυτά που ακούστηκαν στη συνέχεια στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαμε αρκετά. Ε, Θέρμα μικρότερα ή μεγαλύτερα επεισόδια. Ε, το παρόν το έδωσε μέσω Zoom ο πρόεδρο του ε, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ακριβώς, από τη Νέα Υόρκη. Πραγματοποιήθηκε βεβαίω η συνεδρίαση στη σκιά ενό κειμένου που κατέθεσε εκ των προτέρων η Ομπρέλα, εγκαλώντα ουσιαστικά τον κύριο Κασελάκη για υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων θέσεων. Ε, έκλεισε η συνεδρίαση πολύ ωραία, μια πολύ ωραία συνεδρίαση, 7,5-8 ώρε περίπου. Ε, Μεσάνυχτα τους πήρε. Ναι, ναι, ναι. Ε, ολοκληρώθηκε με μια ψηφοφορία στην οποία σύμφωνα με πληροφορίε 20 από τα 43 μέλη του οργάνου υπερψήφισαν την εισήγηση του κύριου Κασελάκη που περιέλαμβανε και τη διενέργεια α, του συνεδρίου 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου του 2024. Έχει ενδιαφέρον, καταγράφηκαν 10 κατά από τα, 9, από τα 9 μέλη της ομπρέλας και τον κύριο Τζανακόπουλο και 8 λευκά, στα οποία περιλαμβάνονται εκτό από τα στελέχη που υποστήριξαν την κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριο Διονύση Τεμπονέρας. Τον οποίο θα έχουμε αργότερα εδώ μαζί μα ναι. για να δούμε τι ακριβώ γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, οι διαφωνίε τώρα ήταν πολλέ και εφόλι τη ύλη υπάρχουν. Να, α, να πούμε κωδικά κάποιε από αυτέ, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τι εξαντλήσουμε, ναι. υπάρχει τεράστιο βάθο ε, στι πω... διαφωνίε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω είναι ενδεικτικό αυτό που είπε και εσύ στην εισαγωγή, οι δηλώσει του κ. Τσακαλώτου ε, για την ενότητα, η οποία θα δοκιμαστεί τι επόμενε εβδομάδε. Και να πούμε εδώ ότι από πολλέ πλευρέ οι δηλώσει του κ. Τσακαλώτου ερμηνεύθηκαν ήδη ω προαναγγελία αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε αν αυτή η ερμηνεία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, κοίταξε να δει τώρα. Οι διαφωνίε μπορούν να εστιαστούν στα εξή σημεία. Αρχικά, αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Γιατί εκεί πέρα, γιατί ουσιαστικά αμφισβητήθηκε έντονα από πολλά στελέχη η αντίληψη τη νέα ηγεσία περί το, με το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών κλείνει ουσιαστικά ένα κύκλο ήττα. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι υπάρχει γαλάζια κυριαρχία και πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα άλλο πεδίο που μπορώ να σου πω ότι εκεί δέχθηκε ο κύριος Κασελάκης και την πιο σφοδρή κριτική, είναι η ομιλία του στο ΣΕΒ. Mm -hmm. ε, οι διαφωνούντες ανάμεσά τους, η κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριος Σκουρλέτης, ε, ανέφεραν πως... Πρόκειται για μια δημόσια στην ουσία τοποθέτηση που βρέθηκε σε αντίθεση με θεμελιακέ θέσει τη αριστερά. Το καταλόγησαν προσχώρηση στον φιλελευθερισμό, ναι. αν όχι και στον νεοφιλελευθερισμό. Έχουμε και η περίφημη παρέμβασή του και προτροπή του προ του βιομηχάνου για να δεν δίνονται στο κόψιον στου εργαζόμενου. Από εκεί και πέρα η ενότητα ήταν ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, οι στελέχοι τη Ομπρέλα έκριναν σφοδρά ε, τον πρόεδρο για τι αναφορέ του περί του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, έγιναν πάρα πολλέ αναφορέ σε στενούς συνεργάτες του Προέδρου ε, για δημιουργία ενός άκρος διχαστικού κλίματος. Ε, έτσι κατηγορείς. Τον κύριο νομίζω, από τον κύριο Σκουρλέτη. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα ερώτημα ότι ε, ποιες συμπεριφορές είναι πιο διχαστικές, διότι ε, ποιο είναι το ζητούμενο, να δέχεται δημόσια κριτική ε, ο Πρόεδρος του Κόμματος και να μην απαντά. Ναι, είναι ένα θέμα και δέχτηκε κριτική και για κάτι άλλο. Ε, για την περίφημη αδιαμεσολάβητη, όλη την ξέρουμε, αυτή τη σχέση που θέλει να εγκα, εγκα, εγκαθιστήσει, με συγχωρείτε, εγκαταστήσει ο κ. Κασελάκη με την κοινωνία. Για αυτήν την αδιαμεσολάβητη σχέση του Πρόεδρου με την κοινωνία. Εκτιμούν δηλαδή πολλά στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή είναι, αυτό όλο είναι μια παραβίαση των καταστατικών και των δημοκρατικών αρχών του κόμματο. Αν υπάρχει ένα ερώτημα, δηλαδή για Εντάξει. να δηλαδή, μιλάει την κοινωνία, τι πρέπει να κάνει, να συγκαλείται πρόταση σύσκεψη πολιτική γραμματεία. Λένε ότι υπάρχει ένα καταστατικό, ότι πρέπει α, να έχουν άποψη συγκεκριμένα όργανα. Μάλιστα. Είναι ζητήματα. Να σου πω μέσα σε όλα τα άλλα, πρέπει να αναφερθεί. Ο κύριος Ραγκούσης είπε ότι υπάρχει κίνδυνος. Να θα μου επιτρέψει την έκφραση, έτσι την είπε ο κ. Ραγκούση. Δεν πρέπει ουσιαστικά, είπε ο κ. Ραγκούση, να πάθουμε ό,τι έπαθε το Πασόκ που από το 12 και μετά δεν μπορεί να ανακάμψει. Αυτό είναι το. Ναι, επαναφέρει την απειλή του περίφημου πασο, Πασοκification, τη συρρήκνωση του Πασόκ μετά το 12 που απόλυσε και την θέση του δεύτερου πόλου εξουσία και την κέρδισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προειδοποίησε ο κ. Ραγκούση εδώ ότι δεν πρέπει να γίνει ξανά το αντίστροφο τόπιο, επιδιώκει το Πασόκ, απροπό. Ναι, έτσι. Και από την άλλη μεριά, ο κ. Παπά, των ψυχρεμότερων από αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε, ε, είπε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι υπήρξε μια εκλογή νέα ηγεσία και ότι δεν γίνεται ε, να φέρονται ορισμένοι σαν να μην υπήρξε αυτή η εκλογή τη νέα ηγεσία. Ναι, είναι και αυτό κάτι αυτονόητο, θα μπορούσαμε ναι. να πούμε. Τέλο πάντων, ακόμα και τα αυτονόητα δεν είναι δεδομένα ενίοτε. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνη Χιμάρα. Να σε ευχαριστήσουμε.